Και τώρα πάμε, δεν θα πω Ελλάδα, θα πω εξωτερικό με άρωμα Ελλάδας. Εγώ θα πω ότι μας αντιγράφουν και πάντα οι αντιγραφές δεν βγαίνουν ποτέ σε καλό. Πρόκειται λοιπόν για τους Κινέζους, οι οποίοι έφτιαξαν τη δική τους Σαντορίνη. Γνωρίζουμε καταρχήν ότι η Σαντορίνη, ένα μεγάλο μέρος της, στηρίζεται από την αγορά της Κίνας. Έρχονταν εδώ πέρα για να δουν το υπέροχο ηλιοβασίλεμα, για να κάνουν τους γάμους τους. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια είναι η αλήθεια, την προτίμησαν. Και μάλλον αυτό έτσι κάπως μπορούμε να το συνδυάσουμε, αφού έφτιαξαν τη δική τους Σαντορίνη σε μια επαρχία. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος, αλλά απλά προσπαθώ λίγο να βρω κάποια ελαφρυντικά. Θεωρώ όμως ότι φέτος πάλι θα τους έχει η Σαντορίνη σαν επισκέπτες. Πρόκειται λοιπόν για έναν ορισμό οικισμό που ονομάζεται Πολιτεία του Νταλή. Το κατασκεύασαν. Πώς έχουμε δει στο Ντουμπάι που το έχουν κατασκευάσει όλο από την αρχή, έτσι και αυτοί οι ίδιοι αντέγραψαν τη Σαντορίνη, όσο βέβαια μπορεί αυτό να αντιγραφεί, γιατί η Σαντορίνη είναι η τοποθεσία της. Έκαναν λοιπόν τα λευκά αυτά σπιτάκια και δημιούργησαν διαμερίσματα, ξενοδοχεία, έτσι όπως είναι και χτισμένη η Σαντορίνη. Το ηλιοβασίλεμα βέβαια δεν νομίζω ότι κατάφεραν να το φτιάξουν. Είναι μια έκθεση 3.700 στρεμάτων και όλη αυτή η επένδυση στήχησε 1 δις ευρώ. Είναι πραγματικά μια πολύ ακριβή επένδυση. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πούμε ότι είναι πολύ καλό. Για εμάς, όση ώρα μιλάς, ρίχνω κλειφτές ματιές στο monitor πίσω και βλέπω τι είναι αυτό που έχουν φτιάξει, που έχουν ετοιμάσει. Ωραία, σαν να πώς είναι φαίνεται αυτό. Το... Ναι. Σε πολλά σημεία βέβαια δεν θυμίζει η Σαντορίνη, έχει βέβαια και κάποια βασικά στοιχεία. Τα λευκά, θυμίσουμε... αυτά τα λευκά σπιτάκια βεβαίως. Που το βλέπουμε βέβαια. Να, σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει. Τον πύργο συγκεκριμένα μοιάζει, γιατί τον έχω επισκεφθεί στην Σαντορίνη, μοιάζει πολύ. Τώρα αυτό το σημείο. Δεν ξέρω αν είναι Σαντορίνη. Πάντως έκαναν την προσπάθειά τους. Ενδεχομένως. Και κάποιοι έχουν οργανώσει και τους πρώτους γάμους. Ακριβώς. Γιατί είπαμε ότι οι Κινέζοι έρχονται στη Σαντορίνη για να παντρευτούν. Βέβαια, αυτή τη μοναδικότητα του συγκεκριμένου νησιού δεν πρόκειται να την αντιγράψει ποτέ κανείς. Και τα νησιά επίσης είναι και η άβρα τους, δεν είναι μόνο η ομορφιά. Είναι οι άνθρωποι, τους. Είναι η άβρα, είναι το άρωμα της Ελλάδας. Δεν είναι τυχαίο που ειδικά φέτος πρωταγωνιστούμε. Όπως βλέπεις, κάθε μέρα που διαβάζουμε και μία ιστοσελίδα ξένη, κάποιο περιοδικό ξένο, βλέπουμε ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί. Είτε σε νησιά που λένε ναι στην πράσινη μετάβαση, είτε σε πιο κοσμοπολίτικα μέρη, είτε σε μέρη που λανσάρουν το luxury tourism που λέμε.